Συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της ΟΑΣΝΗ για να ενημερωθούν οι βουλευτές του Ηρακλείου για τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους αγρότες. Το φορολογικό των αγροτών, η νέα ΚΑΠ αλλά και η νομιμοποίηση των βοσκοτόπων είναι τα τρία καυτά θέματα όπως τα χαρακτήρισαν τα μέλη της ΟΑΣΝΗ που τέθηκαν επιτάπητος. Θα ξεκαθαρίσουμε το θέμα του αφορολόγητου που πρέπει υποχρεωτικά να υπάρξει, να καλύψουμε ένα 20% του τζίρου σαν έξοδα χωρίς παραστατικά που αφορά την οικογενειακή απασχόληση, αλλά ακόμα και το μη ξεκάθαρο τοπίο που έχει να κάνει με τους μετακαλούμενους εργάτες, τους μετανάστες ουσιαστικά, με τα εργόσημά τους που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θα πρέπει να δούμε τις περιοδικές του ΦΠΑ, οι οποίες με πολύ κόπο πέρσι καταφέραμε να πείσουμε το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα πρέπει να γίνονται σε ετήσια βάση μία φορά το χρόνο. Και βλέπουμε ότι με ελαφρά την καρδία την περασμένη εβδομάδα το πέρασαν σε τρίμηνο. Όπως τόνισαν, δεν θα κάνουν πίσω. Ζητούν άμεσα λύσεις και διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο για τη γεωργία. Δεν κάναμε αυτή τη συνάντηση για δεσμεύσεις, την κάναμε για ενημέρωση, για υπενθύμηση, διότι τα προβλήματα τα γνωρίζουμε τώρα εδώ και 2 χρόνια. Συντονισμένα θα κινηθούμε ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα άμεσα. Γιατί πρέπει να λυθούν για να συνεχίσει να υπάρχει γεωργία. Στη συνάντηση συμμετείχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγεννάκης, ενώ οι υπόλοιποι βουλευτές του νομού εκπροσωπήθηκαν από στελέχη των γραφείων τους λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων στη Βουλή. Είναι αδιανόητο αυτά που προεκλογικά έταζαν και υποσχόταν σήμερα να αδιαφορούν ή να κάνουν πως δεν τα ακούν. Τα ζητήματα που τέθηκαν σήμερα από τους εκπροσώπους των αγροτών είναι εξαιρετικά σημαντικά. Για πολλά από αυτά είχα και προσωπικά αλλά και ως κόμμα πάρει συγκεκριμένες θέσεις πρωτοβουλίες στην προηγούμενη περίοδο. Είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια οι εκπρόσωποι των αγροτών στο νομό Ηρακλείου και να ζητήσουν να είναι παρόντες και οι άλλοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και φυσικά και των υπολείπων κομμάτων του νομού Ηρακλείου, έτσι ώστε να ξέρουν ξεκάθαρα οι αγρότες του νομού μας ποιος στηρίζει τι και ποιος το εννοεί. Πάντως, όπως τόνισαν τα μέλη του Προεδρείου της ΟΑΣΝΗ, η συνάντηση θα επαναληφθεί έτσι ώστε να ενημερωθούν προσωπικά όλοι οι βουλευτές του νομού.